Καλησπέρα παιδιά, Killerman 21 εδώ πέρα και σήμερα θα κάνουμε μία σύγκριση PvP 1.8 με 1.9. Θα δούμε τα καλά και τα κακά της 1.8 και της 1.9. Να δούμε ποιο είναι καλύτερο με λίγα λόγια και να πούμε και στο τέλος αυτού του βίντεο την άποψή μας. Και σας έχω έναν πολύ καλό καλεσμένο. Έτσι, διότι δεν είχα βρει άλλον και βρήκα έναν ο οποίος ξέρει και καλό PvP και ξέρει να λέει τη γνώμη του σαν άνθρωπος. Και αυτός δεν είναι πέρα από τον φίλο μας τον Λαμπρίτο. Εγώ με αυτός σίγουρα ξέρω πολύ καλό PvP. Είμαι σίγουρα πάρα πολύ καλό σε αυτό. Σίγουρα δεν θα χάσω όλα τα round, πιστεύω σε μένα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, 1-8 παιδιά, έτσι. Θα παίξουμε 4 ματσάκια στην 1-8 και τα άλλα 4 στην 1-9, έτσι. Για να είμαστε δίκαιοι και να είναι όλα ίσα ίσα. Λοιπόν, πάμε. Είναι και η σπαμέρικη version, ξέρω εγώ. Μπορείς να πάρεις τον άλλον πετώντας, ξέρω. Ω! Τώρα το είδα τι μου να λέω. Σέφαγα, φίλε. Σέφαγα. Έλα, πάρε τα αντικείμενα σου. Πάμε, δεύτερο ματσάκι. Δεύτερο ματς. Ναι, ναι. Αφού το ένα το φάγαμε, τελείωσε ένα. Πέθανε ένας από τους δυο μας. Fuck. Όχι, έπεσε στο νερό, είμαι πλάκας. Μ' αρέσει που θέλω να βάλω και τα νερά στο map. Ναι, δεν το περιμένεις αυτό, το περιμένεις. Α, fuck, χιλάρι. Ωραίος, πίσω μου. Φιλαράκος. Ναι, στο νερό, μπήκα εγώ πλάκας, μπήκα μόνος. Έφερα όλα τα criticals, έτσι. Ναι. Με έφαγε. Τώρα πάμε Diamond Gear. Ωραία. 3, 2, 1, πάμε. Ωραία. Πάμε. Ουρα. Αν το ξέχασα τι μπορείς να κάνεις. Ναι, ναι. Είδες. Πω, τι κάνω. Ω, fuck. Παμ. Έλα. Το έχω. Όχι, μη σε κλέπα. Fuck. Αλλά για να το κάνω εδώ, όλο το πληκτρολόγιο δεν ξέρω γιατί το κοπάναγα τόσο. Είσαι. Ρίχνεις ξύλο στο πληκτρολόγιο. Σε έφαγε καλά, να ξέρεις. Μην το σπάσεις μόνο, πώς και εμείς με τα μισά κουμπιά. Δεν πειράζει. Καλά για να το κάνω εδώ, όλο το πληκτρολόγιο δεν ξέρω γιατί το κοπάναγα τόσο. Είσαι. Ρίχνεις ξύλο στο πληκτρολόγιο. Τι σε έφαγε καλά, να ξέρεις. Ναι. Μην το σπάσεις μόνο, πώς και εμείς με τα μισά κουμπιά. Δεν πειράζει. Το παίζω με τα βελάκια μου εδώ. Ναι. Πάμε. Είσαι έτοιμος. Πάμε, έλα. Ξεκινά. Μου έτυπωσε, με έτυπωσε. Ωραίος. Ό,τι κάνω. Ωραία! Πετάς! Σε έκανα creative mode, τι γίνεται! Fuck κι εγώ. Ωραία, τι σε έκανε εκεί, σε έκανα creative mode. Αυτό λέγεται combo kill, αυτό που λες, Εντάξει, τι. Ναι! Με έφαγε ο φίλος μας. Με έφαγε. Jeez. Είμαστε 2-2. 2-2, όντως. Και τώρα πάμε στην άλλη version, Τώρα θα πάμε στην 1.11. Okay. Επομένως, παιδιά, αυτό ήταν το 1.8 PvP. Τώρα πάμε στην 1.11. Αλλά γιατί και όχι στην 1.9? Η 1.9 είναι και μπαγκαρισμένη, αν θυμάστε όσοι παίζετε από παλιά, που κολλάγει με τα servers. Και γενικότερα η 1.11 κάνει μια πολύ πιο καλή έκδοση, ξέρω εγώ. Και εκεί θα τεστάρουμε το combat της 1.9. Επομένως, παουζάρουμε και οι δύο το βίντεο εδώ πέρα, το παγώνουμε και τα λέμε στην 1.9. Ωραία παιδιά, είμαστε πίσω ξανά αυτή τη φορά με 1.9 στην 1.11. Και εγώ είμαι έτοιμος, αν θες έλα. Πάμε! Για να δούμε το 1.9. Ωπ, δεν το περιμένεις αυτό, δεν το περιμένεις πίσω πλάτο. Πακ. Ωπα, τόσο βαράει ρε. Ναι, όχι, πέσαν οι πότες μέσα στη λάβα. Πάμε για το τελευταίο match με Iron Armor και μετά προχωράμε στα επόμενα δύο match, στο 3x4 με Diamond. Πάμε. Θα επιτεθείς πρώτος. Θα επιτεθείς πρώτος. Ναι. Ω.
Εγώ μόνος μου. Λοιπόν... Κάτσε ρε. Είμαι πολύ low. Α! Πέθανε ο Λαμπρίτος. Πέθανε ο Λαμπρίτος. Πάει. Rest in peace, Λαμπρίτος. Να με ήρθα, ήρθα, ήρθα. Αλλά επειδή είναι Χριστός, αναστήθηκε. Θα γιορτάσουμε, θα γιορτάσουμε το Πάσχα του Λαμπρίτο. Ναι. Λάζαρος είμαι. Ναι, θα γιορτάσουμε το Πάσχα του Λαμπρίτο. Πάμε. Πάμε. Ο, πάμε. Έρχομαι. Έρχεται ο Λαμπρίτο να μας φάει, να μας κατσαδιάσει. Έτσι. Του κλέψαμε τσιγάρο και νευρίωσε. Ναι. Εν μεταξύ είμαστε σοφαλία έτσι. Ναι. Για να δούμε το καπ, ποιος θα το πάρει. Σου το πάρω εγώ, μπορεί να το πάρεις και εσύ, ξέρω εγώ. Πώς έχασα! Ζεις και βασιλεύεις. Ζούσα, είμαι μια καρδιά, μισή κλέπα. Πάμε. Killerman 21! Για την Killer Extreme, γαμούτο! Για αυτό! Για την ομάδα της Killer Extreme! Να για δούμε... το Discord server! Ναι, να δούμε ποιος έχει το... το cap της, στην Killer Extreme! Να θυμάστε πάντα γιατί πολεμάτε! Ναι! Αυτό! Ναι, είχε ένα θέμα το κλικ μου εμένα. Από το λοιπόν, κερατάκι του. Δεν πρέπει να απογοητεύσω την αγαπημένη μου ιαπωνική καρτούν χαρακτήρα. Πολεμάω για αυτήν, ναι. Και μόνο. Λέμε για τι θες. Έτσι, για τη Mount Lady. Α, ναι. Σοφάει. Ούτε ψώξε. Κοίτα, είμαστε φίλοι εμείς, αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ναι. Και πέρανες. Το killer cup θα το πάρω εγώ. Νικάει ο killer. Γι' αυτό παιδιά μην τα βάζετε με Killerman 21. Μπορεί να τον βλέπετε λίγο ότι δίνει το κορμί του στο building μόνο, αλλά ξέρει να σφαγιάζει. Γι' αυτό το λόγο είναι το skin του δολοφόνου αυτό. Εγώ θα κλαίω στη γωνία. Εσύ θα κλάψεις στη γωνία, ναι. Εσύ, εκεί. Μούκο. Επομένως παιδιά, ο Killer παίρνει το Killer Cup. Έτσι, επομένως μην τα βάζετε με Killerman. Και ώρα να κάνουμε την αποφώνηση για να τελειώνει και αυτό το βίντεο. Εγώ κλαίω στη γωνία ακόμα. Οητημένος. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν παιδιά το βιντεάκι, η σύγκριση. Τελική μου άποψη, πιστεύω το 1-9 για μένα προσωπικά είναι πιο ωραίο και πιο ρεαλιστικό και καλύτερο. Ναι, το ξέρω. Μην αρχίζετε και βρίζετε και κράζετε και λέτε τι λέει αυτός ο μαύρος και ο φίλος τον μπλε από πίσω. Επομένως, εμένα η άποψή μου είναι ότι πιστεύω το 1-9 είναι προσωπική μου άποψη για μένα καλύτερο και πιο στρατηγικό. Έτσι. Και γενικότερα είναι πιο ρεαλιστικές οι κινήσεις και όλα αυτά. Από το να βαράς ξέρω, με το σπαθάκι σαν χαζός έτσι λες και το σπαθί είναι ξέρω, σαν φτερό. Αλλά τι να κάνουμε θα μου πεις. Αυτή είναι εμένα η άποψή μου, εσένα Λάμπρο ποια είναι η άποψή σου? Εγώ πιστεύω ότι το 1-8 είναι λίγο καλύτερο, αλλά πολύ tryhard. Βέβαια και αυτό έχουν αρχίσει να το κάνουν tryhard πλέον, αλλά ναι. Ναι. Τώρα εγώ είμαι ο νικητής. Με φαγές. Επομένως, αυτά. Άμα θέλετε και άλλα βιντεάκια ή live stream και συνεργασίες με τον Λαμπρίτο, μπορείτε να αφήσετε την άποψή σας και τα σχόλιά σας ελεύθερα ή στο Discord server. Επίσης θα τον έχω το Discord server, ξέχασα να το πω στην αρχή. Κάτω στην περιγραφή και στα σχόλια θα έχω καρφιτσωμένο το link για το Discord server το δικό μου, το fan page μου δηλαδή, και το Discord server για ένα projectάκι που ετοιμάζουμε σε ένα Minecraft server, όπου το έχει αναλάβει ο Λαμπρίτο. Έτσι. Επομένως θα είναι και αυτονού το link κάτω. Επομένως αυτά. Τα λέμε στο επόμενο, σε κάποιο επόμενο βίντεο με οτιδήποτε θεματολογία. Αυτά, καλή συνέχεια!